Άμα είναι εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος και εκπρόσωποι των φορέων, ήρθαμε για να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας στο δίκαιο αγώνα που κάνετε και εσείς και το Fleming, αλλά και συνολικά ο κόσμος που δουλεύει στον τομέα της υγείας μπροστά σε μια εγκληματική και απαράδεκτη πολιτική που εφαρμόζεται. Εγώ δεν θα σας περιγράψω τα προβλήματα τα οποία τα ζείτε όλοι σας και τα γνωρίζετε καλύτερα. Η κατάσταση είναι δραματική συνολικά. Τι έδειξε λοιπόν η πανδημία? Η πανδημία έδειξε, και εμείς θα τα πούμε όπως είναι τα πράγματα ανοιχτά, έδειξε τη βαρβαρότητα αυτής της κατάστασης που βιώνει σήμερα ο λαός μας και η υγειονομική φυσικά, αλλά και όλοι οι λαοί στην ανθρωπότητα. Σε μία περίοδο που η επιστήμη, η τεχνολογία, η παραγωγικότητα της εργασίας βρίσκεται σε έκρηξη, εκατομμύρια άνθρωποι δολοφονούνται κυριολεκτικά από αυτή την πολιτική. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, όχι μόνο τώρα αλλά και παλιότερα και μέσα στη Βουλή και πολύ περισσότερο έξω από τη Βουλή, έθεσε ιδιαίτερα στην πανδημία ορισμένα τα οποία πρέπει να τα κρίνεται. Πρώτον, είπαμε στήριξη του δημόσιου τομέα της υγείας. Και εδώ, αγαπητοί φίλοι εργαζόμενοι, δεν είναι μόνο τώρα που υποβαθμίζεται ο δημόσιος τομέας υγείας. Έχει πολλά χρόνια που υποβαθμίζεται, έχουν κλείσει νοσοκομεία αντί να ανοίξουν καινούργια, έχει γιγαντωθεί ο ιδιωτικός τομέας, ο οποίος θησαυρίζει κυριολεκτικά από προηγούμενες κυβερνήσεις και συνεχίζεται και τώρα βέβαια. Εμείς είπαμε από την αρχή ότι πρέπει να προσληφθούν οι υγειονομικοί, να προσληφθούν, να αυξηθούν οι μισθοί, να μπουν στα βαριά και ανθυγινά, τα ξέρετε, δεν θέλω να στα πω, να σας τα πω. Είπαμε να πάρθουν μέτρα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, να πάρθουν μέτρα στους εργασιακούς χώρους, στα σχολεία, παντού, αλλά εισπράξαμε μία μεγάλη αδιαφορία. Το ερώτημα που υπάρχει είναι γιατί όλα αυτά, γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Είναι μόνο θέμα αυτής της κυβέρνησης? Βεβαίως και είναι και έχει την πρώτη ευθύνη. Όμως θα πρέπει να αναρωτηθείτε τι λέει ας πούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την υγεία, κόστος και όφελος. Μετράει δηλαδή την ανθρώπινη ζωή και την υγεία με βάση το κόστος και με βάση το όφελος. Πώς καταλήγει όμως αυτή η πολιτική? Το κόστος να το πληρώνουν όλοι οι εργαζόμενοι και η ωφέλεια να είναι στους γίγαντες της φαρμακοβιομηχανίας που κερδίζουν 65.000 δολάρια το λεπτό. Επίσημα στοιχεία. Ο ιδιωτικός τομέας που έχει θησαυρίσει συνολικά. Αυτή η λογική του κόστους και οφέλους λοιπόν, τι έχει σαν αποτέλεσμα? Μαζική περικοπή, τεράστια περικοπή, όχι μόνο σήμερα, αλλά πολλά χρόνια από πριν και από τα μνημόνια και πριν από τα μνημόνια, στο δημόσιο τομέα υγείας, ώστε να γιγαντωθεί ο ιδιωτικός τομέας, ώστε να μειωθεί η εισφορά του κράτους στον τομέα της υγείας για να δοθούν, όπως θα δοθεί και του Ταμείου Ανάκαμψης, στους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους. Το δεύτερο, η εμπορευματοποίηση της υγείας. Αυτή είναι η βασική λόγη που πρέπει να σκεφτεί ο κάθε εργαζόμενος. Τι σημαίνει λοιπόν εμπορευματοποίηση της υγείας? Σημαίνει απλά ότι σε μια πορεία το κράτος θα εξασφαλίσει κάποιες στοιχειώδεις ή και ελάχιστες υπηρεσίες στον τομέα της υγείας και από εκεί και πέρα όποιος έχει πληρώνει και ζει, όποιος δεν έχει πεθαίνει. Αυτή είναι η πολιτική αυτή η οποία προωθείται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και που στήριξαν όλες μα όλες οι κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια και φυσικά το απογείωσε και η σημερινή κυβέρνηση. Ποια είναι η λύση λοιπόν? Εμείς λέμε ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Δεν υπάρχουν σωτήρες. Τους έχετε δει πάρα πολλά χρόνια. Όλοι οι σωτήρες εμφανίστηκαν σαν σωτήρες και ο λαός κάθε μέρα περνάει όλο και χειρότερα και οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι.
Τι μπορεί λοιπόν, τι μήνυμα θέλουμε να σας δώσουμε. Οργάνωση αγώνας από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Είδατε, οι εργαζόμενοι στην Κόσκο γονάτισαν ένα μεγαθύριο παγκόσμιο που είναι η Κόσκο. Γιατί ήταν ενωμένοι, αγωνίστηκαν, πάλεψαν, έγραψαν στα παλιά τους τα παπούτσια τους νόμους, τα Τζιδάκη και άλλους νόμους. Τα ίδια έγιναν και με την ΙΦΟΥΝ και παντού άρχισε ένας κόσμος να αγωνίζεται. Άρα λοιπόν, μην εμπιστεύεστε αυτούς που σας που έχουν ή τους έχετε δοκιμάσει ήδη πάρα πολλά χρόνια. Δεν πρέπει να ξεχνάτε και που εμφανίζονται σαν σωτήρες, όπως σαν σωτήρες εμφανίζονται και σημερινοί. Εμείς λέμε λοιπόν ότι χρειάζεται οργάνωση, αγώνας, αφήστε στην πάντα τις διάφορες πολιτικές προτιμήσεις που μπορεί να έχει ο καθένας και δέστε το συμφέρον σας, το κοινό ταξικό συμφέρον που έχετε. Ενωθείτε να αγωνιστείτε κατά οποιασδήποτε κυβέρνησης με την αντιλαϊκή πολιτική που έχουν και σκεφτείτε και αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι ζούμε σε ένα σύστημα που βάζει τη ζωή στο ζύγι του κέρδους. Ότι ζούμε σε ένα σύστημα που δολοφονεί ανθρώπους, εκατομμύρια ανθρώπους, και άλλοι μένουν σακατεμένοι ακριβώς για να φουσκώνουν τα πορτοφόλια αυτών που κατέχουν την εξουσία. Αν λοιπόν δεν βάλει τέτοια πλώρη ο λαός, μόνο με αγώνες μπορεί να αποσπάσει, και είναι σημαντικό και είναι επίκαιρο με τους αγώνες ενωμένους, μαζικούς, να έχουν και μια τέτοια γενικότερη κατεύθυνση. Καλή δύναμη.